Με τις κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης θα οδηγηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στον ανακριτή οι δύο ενήλικοι που φέρονται να ενεπλάκησαν σε άγριο καυγά το βράδυ της Δευτέρας στην Ιγρήτα. Στον άγριο ξυλοδερμό φέρονται να εμπλέκονται 6 άτομα, 4 εκ των οποίων ανήλικα και 2 ενήλικες, με τον ένα να κατηγορείται για συνέργεια, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου. Οι δικηγόροι των δύο φερόμενων ως θητών δεν έχουν λάβει ακόμη τη δικογραφία στα χέρια τους, επισημένοντας πως για τους πελάτες τους το σημαντικότερο είναι να γίνει καλά ο 15χρονος, ο οποίος διεκομίστη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, καθώς ο τραυματισμός του στο κεφάλι φαίνεται πως είναι πιο σοβαρός. Εκπροσωπώ έναν εκ των φερόμενων ως θητών, μιας πράξης η οποία έλαβε χώρα στην Ιγρήτα προ 2 ημερών. Το τι ακριβώς συνέβη είναι υπό διερεύνηση και είναι περιεχόμενο της δικογραφίας. Αυτό το οποίο συνέβη σήμερα είναι η απόσυρση στην ουσία από την εισαγγελέα της δικογραφίας, η οποία εκκρεμούσε ενώπιον του μονομελούς πλημμυλιοδικείου Σερών. Προφανώς έλαβε υπόψη της εισαγγελική αρχή έγγραφα τα οποία προσθέθηκαν εκ των υστέρων στη δικογραφία. Πιθανώς επίκειται η αναβάθμιση της πράξης κωδικηματικού χαρακτήρα, οπότε και εμείς με τη σειρά μας αναμένουμε να λάβουμε γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας και από Δευτέρα να παραπενθούμε στην τακτική ανακρίτρια, προκειμένου να δώσουμε εκεί πέρα τις απολογίες και τις εξηγήσεις και να πειρασπιστούμε ο καθένας στη θέση του. Άρα η διαδικασία δεν θα πάει στο αυτόφορο, πάμε ανάκριση. Μάλιστα. Μάλιστα. Κωδικηματικού. Όχι, περισσότερα γιατί δεν έχουμε λάβει γνώση, παρά μόνο μόλις ενημερωθήκαμε προφορικά. Από την πρώτη στιγμή αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητος είναι ότι οι γονείς των παιδιών, τους οποίους εγώ και η συνάδελφος εκπροσωπούμε, η συνάδελφος η Πετρούλα η Παπαδοπούλου, είναι από την πρώτη στιγμή σε επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών τα οποία φέρονται να είναι τα θύματα της πράξης, η οποία διερευνάται, έχουν δώσει σε μια προσπάθεια μάλλον ειλικρινούς έκφρασης συγγνώμης, προκειμένου να δουν και τις ανάγκες των οικογενειών και να έρθουν κοντά προκειμένου να δουν πώς μπορούν να συμβάλλουν στην απάλυση του πόνου τους. Σε ό,τι αφορά στους κατηγορουμένους που είναι ανήλικοι, θα ακολουθηθεί άλλη διαδικασία, καθώς εκεί την υπόθεση θα αναλάβει η εισαγγελέας ανηλίκων, ενώ κατηγορίες θα απαγγελθούν και στους γονείς των ανηλίκων. Η εξέλιξη έχει λάβει πλέον πιο σοβαρή διάσταση, καθώς η εισαγγελέας, έχοντας στα χέρια της νέα στοιχεία, αποφάσισε να αναβαθμίσει την κατηγορία και από πλημέλημα να κατηγορούνται πλέον οι φερόμενοι ως δράστες για κακούργημα. Οι δικηγόροι των φερόμενων ως δραστών θα ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας τις επόμενες ημέρες. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποια περαιτέρω δήλωση γιατί εκπροσωπώ και ανήλικο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα ήθελα να τηρήσω λίγο χαμηλούς τόνους. Δεν έχουμε λάβει γνώση της νέας πλέον δικογραφίας. Οτιδήποτε είναι θα... Σε ό,τι αφορά τους ανήλικους, εκεί πάμε στην εισαγγελέα ανήλικων. Ναι, είναι άλλη διαδικασία, θα τηρηθεί άλλη διαδικασία. Απλά προς το παρόν δεν θα ήθελα να προβώ σε κάποια άλλη δήλωση. Οι γονείς θα κατηγορηθούν για παραμέληση ανήλικων, θεία κλπ. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Τον οδηγό, ο οποίος... Δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε άλλες δηλώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια νέα, τέλος πάντων, τροπή που έχει εξέλιξη, που έχει πάρει υπόθεση. Ούτε εμείς γνωρίζουμε, δεν έχουμε λάβει γνώση ακόμη. Έχουμε παρευθεί στη τακτική ανάκριση. Για οτιδήποτε άλλο, προς το παρόν δεν θα ήθελα να προβώ σε κάποια άλλη δήλωση. Ναι. Τα θύματα, οι δύο ανήλικοι εκπροσωπούνται νομικά από τον δικηγόρο Αλέξανδρο Τζιάνγκαλο, ο οποίος ανέφερε πως επίσης ακόμη δεν έχει λάβει την δικογραφία στα χέρια του, ούτε γνωρίζει εάν υπάρχει και τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση. Μέχρι και χθες η κατηγορία ήταν της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ήταν πλημμυλματικού χαρακτήρα. Απλώς αυτό που άλλαξε σήμερα είναι ότι ήρθαν. Οι εκθέσεις ήταν από το νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν ήρθε η πραγματογνωμοσύνη, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Ήρθε κάποια έκθεση από το νοσοκομείο πάντως, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μεταβάλει την κατηγορία και από την πλημμυλματικού χαρακτήρα επικίνδυνη σωματική βλάβη να μιλάμε πλέον για το λόγο αυτό όπως ήρθε και σήμερα κατά άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και η δικογραφία από το Μονομελές Πλημμυλιοδικείο για να αναβαθμιστεί πλέον η κατηγορία από την πλημμυλματικού χαρακτήρα στην κακουργηματικού χαρακτήρα βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.
εκτελεστήσα για κάποιου, κατά απόπειρα κατά άλλου. Η αλήθεια είναι δεν τα γνωρίζω κι εγώ, γιατί δεν έχουμε δηλώσει ακόμη παράσταση πολιτική αγωγή. Δεν έχω λάβει ακόμη αντίγραφα τη δικογραφία. Οπότε πάρα πολλά πράγματα δεν ξέρω να σα πω. Εκτελεστήσα θα είναι για τον ένα ανήλικο, θα είναι και δεν μπορώ να σα πω. Δεν έχω δηλώσει παράσταση πολιτική αγωγή υποστήριξη τη κατηγορία πλέον. Δεν έχω δηλώσει ακόμη υποστήριξη τη κατηγορία, οπότε δεν έχω λάβει αντίγραφα τη κορυφαία. Δεν γνωρίζω και για ποιου πρόκειται. Δεν γνωρίζουμε ούτε καν τα θύματα. Οι γονείς ακόμη είναι σε σοκ. Δεν τους έχω δει ούτε από κοντά. Είναι στα νοσοκομεία, οι δύο στον Σερών, οι άλλοι δύο στη Θεσσαλονίκη. Δεν γνωρίζω, να σου πω, δεν έχω δει καν τη δικογραφία. Σε ό,τι αφορά στο 15χρονο νεαρό που έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το χτύπημα στο μέτωπό του φαίνεται πως είναι σοβαρό. Κανείς δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής εάν οι φερόμενοι δράστες είχαν μαζί τους κάποιο μεταλλικό αντικείμενο ή αν το χτύπημα στο κεφάλι του νεαρού προήλθε μόνο από ανθρώπινο χέρι. Το παιδί που είναι στη Θεσσαλονίκη έχει κάποιο κάταγμα στο μέτωπο. Έχει σίγουρα κάταγμα στο μέτωπο. Τώρα. Ελπίζω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά και πώς θα εξελιχθεί δεν το γνωρίζουμε ακόμη και για το λόγο αυτό είχαμε και τη μεταβολή της κατηγορίας. Φέρεται να υπήρχε μεταλλικό αντικείμενο ή σιδηρογροθιά την οποία είχε κάποιος από τους φοιτητές. Δεν είδα τη δικογραφία, δεν γνωρίζω, ούτε και από τα νοσοκομεία δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Τώρα προφορικά μας είπαν ότι το πιθανότερο είναι ότι δεν είναι με γυμνό χέρι. Είναι κάταγμα στο μέτωπο. Ναι, και μας είπαν ότι μάλλον δεν είναι με γυμνό χέρι. Αλλά και αυτό προφορικά τώρα μου το είπε κάποιος, δεν ξέρω αν έχει, αν προκύπτει και από έγγραφα ή κάτι. Μάρτυρες που έχουν δει το περιστατικό έχετε? Υπάρχουν και κάποια ανήλικα παιδιά επίσης που ήταν μάρτυρες στο περιστατικό. Που ήταν στην παρέα των άλλων παιδιών και ήταν παρόντα. Οπότε από Δευτέρα, Τρίτη, τώρα πότε είναι η ανάκτηση? Ρώτησα την εισαγγελέα, μου είπε ότι θα πάει επίγουσα. Τώρα, αν θα πάει. Λογικά την άλλη εβδομάδα. Τώρα, αν θα είναι τις πρώτες μέρες, αν θα είναι μετά την Πέμπτη, δεν το γνωρίζω.